Πόσο πολύ χαίρομαι που σε συναντώ, Γιώργο μου αγαπημένε. Θέλω να σου πω ότι πάντα, για κάποιο λόγο, κάθε φορά που σε βλέπω, χαίρομαι λίγο παραπάνω, γιατί πάντα έχεις να μου δώσεις μια πάρα πολύ όμορφη συμβουλή. Η συμβουλή είναι να συνεχίσεις αυτά τα ωραία πράγματα που κάνεις και εξελίσσεσαι συνέχεια. Σε βλέπω και εγώ και σε θαυμάζω. Κυκλοφόρησε και το επίσημο τρέλερ στο οποίο θα βρίσκεσαι. Μιλώ για το Σαββατοκύριακο λοιπόν και τη συνεργασία σου με τον Αντένα. Αν η τηλεόραση ήταν κάτι που σε ενδιέφερε πάντα. Ναι, με ενδιέφερε με την έννοια όμως όχι της δημοσιότητας. Του να περάσω κάποια μηνύματα που θα ωφελήσουν ίσως τον κόσμο. Έτσι τουλάχιστον έχουν ωφελήσει και εμένα. Και σίγουρα σε ό,τι αφορά την ψυχολογία, τη σεξολογία. Η αλήθεια είναι ότι η τηλεόραση σταδιακά αρχίζει και αντέχει όλες αυτές τις πληροφορίες, γιατί έχουμε ακόμα συντηρητισμό μέσα μας. Ποιος είναι ο πιο έντονος προβληματισμός που απασχολεί την κοινωνία μας αυτή τη στιγμή? Το άγχος και ο χωρισμός. Δηλαδή, η θεματολογία στην οποία εσύ θα ασχοληθείς είναι όλα αυτά που απασχολούν έναν άνθρωπο? Ναι, σίγουρα θα ακουμπήσουμε τέτοια θέματα σχέσεων και γενικότερα προβληματισμούς, διλήμματα, αλλά με την ευχάριστη πλευρά τους. Γιώργο, έχεις περάσει δοκιμαστικό ή έγινε απευθείας ανάθεση σε αυτή την ομάδα της Ελένης Παπίλα? Φυσικά και έχω περάσει δοκιμαστικό και όχι μόνο ένα και ακόμα αξιολογούμε. Δεν είναι κάτι το οποίο το πέρασα και με παρατηρούν. Πώς σου φαίνεται αυτή η συνεργασία με την Ελίνα, με τον Αντώνη και τη Μέγ? Πιστεύεις ότι θα έχει ωραίο αποτέλεσμα, έχετε χημία μεταξύ σας? Λοιπόν, αυτό που έχει γίνει με τα παιδιά είναι φανταστικό. Από την πρώτη μέρα που βρεθήκαμε όλοι μαζί, κάνουμε παρέα. Η Ελίνα είναι πολύ ζεστός άνθρωπος και πραγματικά ταυτίζεται, νομίζω, ο περισσότερος κόσμος, γιατί δεν προσποιείται. Είναι ο εαυτός της. Ο Αντώνης Ευλοντάκης έχει γίνει αδερφός μου. Είμαστε μπρος. Η Μέγκ είναι πανέξυπνη και θα μεταφέρει όλη αυτή την πληροφορία που έχουν οι νέοι άνθρωποι και θα συνδέσουμε έτσι τις γενιές μας. Γιώργο, έχεις και άλλες τηλεοπτικές προτάσεις, στο παρελθόν ή στο πρόσφατο παρελθόν? Είχα, αλλά δεν μου τέριαζαν. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να κάνουμε θυσίες σε πολλά πράγματα. Αλλά αυτό ήταν το πρώτο το οποίο είχαμε μια πολύ καλή συνεννόηση από την αρχή και ήταν κάτι πιο κοντά μου. Οραματίζεσαι και τον εαυτό σου σε κάτι άλλο στο μέλλον? Αυτό που θα ήθελα να κάνω πραγματικά είναι να έχουμε ένα talk show ψυχοσεξολογίας. Mm. Αυτό είναι. Μέσα στο οποίο θα είναι καλεσμένοι και διάφοροι celebrities. Για παράδειγμα, θα ήσουν εσύ η πρώτη καλεσμένη και θα σε ρωτούσα πολύ προσωπικά πράγματα για σένα και τον Άρη, αλλά όχι για κουτσομπολιό. Για να μάθουν οι άλλοι μέσα από σένα, να αποφεύγουν λάθη, να βελτιώνουν την ερωτική του ζωή. Θέλω να μου πεις πώς παρακολουθείς λίγο γενικότερα τις τηλεοπτικές εξελίξεις, μιας και που θα είσαι πολύ σύντομα τηλεοπτικό πρόσωπο. Βλέπουμε reality, βλέπουμε ανθρωποφαγία, βλέπουμε γενικότερα ένα πάρα πολύ έντονο θυμό. Όπου βλέπεις θυμό, σημαίνει ότι κάποιος άνθρωπος ταλαιπωρείται μέσα του. Δεν έχει σχέση με τον άλλον. Όπου βλέπεις κριτική, όπου βλέπεις να κουνάνε το δάχτυλο, δεν έχει σχέση με τον άλλον, έχει σχέση με μένα. Κάτι με στεναχωρεί, κάτι μου λείπει και το βγάζω σε λάθος μέρος, σε λάθος άνθρωπο. Είδαμε μια συνέντευξη από την Κάτια Ταραμπάνκο, όταν τη ρωτήσανε για σένα και για την τηλεοπτική σου αρχή, η οποία έρχεται, και στο άκουσμα του ονόματά σου ανέφερε την έκφραση «Ποιος». Ετοιμάζεται να ξεκινήσει και μια νέα εκπομπή στον Αντένα και θα είναι και ο Γιώργος Λάγιος σε αυτή. Ποιος? Γιώργος Λάγιος. Έκανε ότι δεν σε ήξερε. Αυτό είπε μόνο, δεν είπε τίποτα άλλο? Τίποτα άλλο. Εντάξει. Σίγουρα, όταν περνάει ο καιρός, ξεχνάμε τους ανθρώπους. Δεν πειράζει, εγώ τη θυμάμαι. Θα την καλέσετε στην εκπομπή ή θα έχεις πρόβλημα? Εγώ ναι, αλλά δεν αποφασίζω. Εγώ με μεγάλη μου χαρά να έρθω. Τέλεια. Σε ευχαριστώ πολύ, είσαι υπέροχος. Καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μου, μέσα από όλη μας την εκπομπή και τα καλύτερα. Ευχαριστώ, τα φιλιά μου και στην Πέτη και σε όλους. Ευχαριστώ.